παιδιά, ξαναχάλασε. Τυπάρες μου, βιντεάρα. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε πως κατέστρεψα το μηχανάκι μου για δεύτερη φορά. Και τώρα θα αναρωτηθείτε, Παναγιώτη, αυτό που οδηγείς τι είναι? Είναι το μηχανάκι μου. Θα εξηγηθούν όλα στο τέλος του επεισοδίου. Το βίντεο αυτό θα έχει δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι το πως το κατέστρεψα. Ξεκίνησα λοιπόν πάνω να σας φτιάξω μια πολύ ωραία βιντεάρα. Βόλτα. Βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, 15 Αύγουστο, ξημερώματα. Είναι μια μοναδική εικόνα της πόλης που δεν τη βλέπεις ποτέ, καμία άλλη μέρα, όλο το χρόνο. Χριστός και η Παναγία. Έβγαλα λοιπόν το κτίνος, το άρμα του πολέμου, ξημερώματα, νομίζω ήταν κατά τις 4 η ώρα, παιδιά, και έκανα μια υπέροχη βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. Οι εικόνες που θα δείτε σε αυτό το βίντεο, μην το χάσει κανένας, είναι πραγματικά μαγικές. Είναι ένα βίντεο χωρίς λόγια, μόνο βόλτα, μόνο εικόνα, τίποτα άλλο, εικόνα και ήχος. Ελπίζω να το ευχαριστηθείτε, θα το ανεβάσω σύντομα. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν, σε αυτή τη βόλτα, τα έχω καταγράψει όλα όπως καταλαβαίνετε, γιατί ό,τι συμβαίνει στο μηχανάκι έχω και την κάμερα πάνω και γράφω. Αφού έκανα λίγο έτσι τα δικά μου, τις ζουνιές, είδα και κάτι τυπάρες λοιπόν, ναι, και με χαιρετήσατε. Στην επιστροφή, παιδιά, μου σβήνει το μηχανάκι. Και όταν λέω σβήνει το μηχανάκι, ούτε άνοιγα γκάζι, ούτε το ζόρισα, τίποτα. Όπως πήγαινα, παπ, πέθανε. Δεν είχα ούτε καν φως στα καντράν. Έσβησαν όλα. Παιδιά, ξαναχάλασε. Και παιδιά μου, κόπηκε η ψυχή. Όχι πάλι, δεν είναι δυνατόν, μου κόπηκε η ψυχή. Έκανα στην άκρη, όπως θα δείτε και στο βίντεο, αλλά τώρα θα σας πω μερικά πραγματάκια που δεν είναι στο βίντεο και ήθελα να σας αφηγηθώ πάνω από τη μηχανή, σε motovlog, τυπάρες μου. Αφού άραξα στην άκρη, λέω να δοκιμάσω κανένα δυο φορές, μήπως πάρει μπροστά, κλείγω, ανοίγω, δοκίμασα με το κλειδί, δοκίμασα εδώ με το διακόπτη. Δεν είδα καμία... δεν σάλεψε τίποτα. Τι έγινε? Εν τω μεταξύ ο διακόπτης δεν κλείνει τα ρεύματα. Το μόνο που το κάνει αυτό είναι το κλειδί. Δεν έβγαλα άκρη, παιδιά. Πήγα να ανοίξω και τη σέλα, είδα ότι ήταν βιδωμένη. Και δεν είχα άλλη επιλογή, λέω τώρα πρέπει να καλέσω οδική βοήθεια. Καλώ οδική βοήθεια, 10-15 λεπτά αναμονή εντωμεταξύ. Τελείωνε η υπομονή μου, πέρναγαν ξέρω εγώ 7-8 λεπτά. Λέω κάτσα ξαναπάρω, το έκλεινα ξανά, πρέπει να πάρει από την αρχή. Μη σας τα πολυλογώ, κανένα μισά ώρα μου πήρε το να μιλήσω με οδική βοήθεια. Ζουζουνιές, ζουζουνιές. Λίγο, παιδιά, λίγο κουνά στον γκάζι. Άμα φτερνιστείς αυτό το μηχανάκι, έχεις γράψει 300 μέτρα burnout. Άρα δεν ανεβαίνεις ποτέ κρυωμένος αυτό το μηχανάκι. Αφού τελικά κατάφερα μετά από 2-3 προσπάθειες και πολλή αναμονή, ξαναλέω, μίλησα με την οδική.
είπα που είμαι για να στείλω ένα γερανό. Παιδιά, ξαναχάλασε. Τι έγινε. Αχ, παιδιά, δεν το έχει μοίρα μας να βγάλουμε ένα σωστό βίντεο. Το μηχανάκι έκλεισε και δεν ανοίγει. Τέλεια. Δεν το έχει μοίρα μας, ρε παιδιά. Νεκρό. Νεκρό. Δεν το έχει μοίρα μας. Παιδιά, δεν κατάλαβα τι έγινε. Και εντωμεταξύ δεν έγινε όταν άνοιξα τον γκάζι. Έκλεισε το μηχανάκι τελείως, παιδιά, δεν ανοίγει καθόλου. Αχ, αγιαμπουσάκι μου, δεν το έχει μοίρα μας. Τι συνέβη, τι σου συνέβη τώρα. Παιδιά, πέθανε τελείως. Εντωμεταξύ, αυτό εδώ είναι... Θα πάει πιο γρήγορα σπίτι του. Αχ, παιδιά, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Τίποτα, τέλος το μηχανάκι, παιδιά. Τέλος. Τέλος. Κάτι με το ρεύμα τώρα, με την μπαταρία. Κάτι κουνήθηκε. Ποιος ξέρει. Πω. Κάτσε να το πάω. Πάω να το πάω. Το πάω. Αν έχει κανένα άνοιγμα μέσα. Άντε πάλι με τα πόδια. Όπω παιδιά, δεν το έχει μοίρα μου. Δεν το έχει μοίρα μου. Να, εδώ. Εδώ θα το πάω. Πίτσα. Ρε παιδιά, πάλι στην πίτσα φαν είμαι. Ρε παιδιά, πάλι στην πίτσα φαν. Τι replay είναι αυτό, τι ντεζαβού είναι αυτό. Θυμάστε εκεί που χάλασε, πίτσα φαν είχα απέναντι. Τι συνέβη τώρα. Τερχαγύρευε. Α, είναι βιδωμένη σέλα. Ωραία. Ε, είναι. Είναι. Πάρα πολύ ωραία. Τίποτα. Dead. Ένα πολύ όμορφο μηχανάκι που δεν παίρνει πάλι μπροστά. Τι σου συνέβη, καλή μου. Τι έχεις τώρα, ποιος ξέρει. Τίποτα, παιδιά, dead. Πω, τέλεια. Τέλεια, για να δω. Περιμένοντας το γερανό, λέω κάτσε ρε εσύ. Πας και ανεβαίνω πάνω στο μηχανάκι, ανάβω το διακόπτη, τίποτα. Όπως καθόμουν πάνω στο μηχανάκι, το σηκώνω απλά όρθιο από το stand. Και ανάβουν τα καντράν, ανάβουν όλα. Όπα λέω, όπα, περίμενε, μην ανασένεις. Βάζω μπροστά και παίρνει με τη μία. Μη σας τα πολυλογώ, έφυγα. Όπως ήμουνα, τα παράτησα όλα. Λέω τώρα δεν έχει να σταματήσω και να πάρω τηλέφωνο στην οδική, δεν έχει τίποτα. Έφυγα το σπίτι, μακριά δεν ήμουν έτσι κι αλλιώς, κινήσεις δεν είχε. Έφυγα το σπίτι, παιδιά. Το μηχανάκι με πήγε κανονικότατα σπίτι. Δεν θα πω ψέματα, έκανα και 2-3 πατηλίκια. Ναι, ναι, ναι. Κράξτε ελεύθερα, κράξτε ελεύθερα, ρίξτε μούτσες ελεύθερα. Θα έχετε και δίκιο.
Και παιδιά, φτάνω σπίτι, βάζω το μηχανάκι μέσα, ειδοποίησα εννοείται και την οδική να μην έρθει ο άνθρωπος, ακύρωσα την κλίση και την πέφτω για ύπνο. Την επόμενη μέρα σηκώνομαι να δω τι έχει γίνει, να δω τι ήταν αυτό. Ο Χριστός και η Παναγία. Σε κάνει θρύσκο αυτό το μηχανάκι. Ήθελα λοιπόν, παιδιά, την επόμενη μέρα να δω τι έγινε. Βγαίνω έξω, βγάζω το μηχανάκι από το σπίτι, εκεί κοντά δίπλα στο σπιτάκι εννοείται. Πάω να το ανάψω, το βάλω μπροστά, τίποτα. Μαστορά μου, σου στέλνω ένα βίντεο να δεις τι ακριβώς εννοώ. Off. Αυτό εδώ πέρα είναι στο on. Τίποτα, νεκρό. Τώρα εδώ, κοίταξα που μου λες. Δεν ξέρω ποια είναι, τι είναι αυτό που πρέπει να πειράξω. Σου δείχνω εδώ από κοντά, μήπως πάρει το μάτι σου σε ένα τίποτα. Πριν άνοιξε. Τώρα δεν ανοίγει. Τώρα με το κούνημα. Ποιος το ξέρει. Αυτό που βλέπεις κάνει, νεκρό, τελείωσε. Πω ρε φίλε, πόσο τυχερός είμαι που πήρε το μηχανάκι μπρος και με έφερε σπίτι. Πόσο τυχερός είμαι. Τώρα θα μου πείτε ρε Παναγιώτη, το μηχανάκι σου έμεινε πάλι, σου χάλασε και εσύ λες πόσο τυχερός είσαι. Ναι ρε παιδιά, γιατί έχω μάθει να κοιτάω τη θετική πλευρά των πραγμάτων και το θεωρώ τύχη το ότι με έφερε μέχρι το σπίτι. Αχ, δεν έπαιρνε μπροστά, δεν άναβε τίποτα. Κάτι το ψιλοκούνησα, δεν ξέρω, κάτι ψιλοπήρε. Δεν είχα ιδέα τι έκανε, παιδιά. Φυσικά μίλησα με τον Μάστορα, εννοείται. Και μου είπε ο άνθρωπος, μου έδωσε κάποιες οδηγίες. Πήρα τηλέφωνο τον Μαστρομάνο, ο οποίος πιάνει τα χεράκια του. Και ήρθε ο Μαστρομάνος για να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Μαστρομάνο, άμα το βλέπεις αυτό, είσαι τυπάρας μεγάλος. Και θα δείτε, παιδιά, ποια ήταν η ζημιά. Δεν τι γίνεται. Παιδιά, άμα σας πω η ζημιά πώς έγινε και από τι έγινε, θα καταλάβετε για μια ακόμη φορά την κτηνώδη δύναμη που έχει αυτό το πράγμα. Και λέγοντας λοιπόν αυτό, περνάει και ένα σκούτερ από δίπλα μου, με περνάει σαν σταματημένο. Karma is a bitch. Η ζημιά λοιπόν ήταν. Δεν θα σας πω τη ζημιά σε αυτό το επεισόδιο, τι πάρες μου. Θα σας την πω στο επόμενο επεισόδιο. Μην μιλάτε άσχημα, μην μου θυμώνετε. Για πάμε να πατήσουμε ένα subscribe, μια εγγραφή που λένε και στο χωριό μου. Να στηρίξουμε την καναλάρα, αν σας άρεσε το βίντεο αυτό. Και δεν μιλάω για τη ζημιά, μιλάω για το βίντεο. Πατήστε ένα like παρακαλώ πολύ. Μην το ξεχνάτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Και το πιο σημαντικό ακόμα είναι η εγγραφούλα. Παιδιά, εγγραφούλα. Μην ξεχνάτε εγγραφούλες. Επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι δεν σπάει το δάχτυλο, αλλά γυμνάζεται κιόλας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Και πάμε δυνατά να ανεβάσουμε το κανάλι, πάμε να απορροθούμε, να φτιάξουμε κι άλλες βιντεάρες. Θα δείτε πολύ όμορφα πράγματα, τυπάρες μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά, τυπάρες μου, που ήταν και αυτό το βίντεο από εμένα και τα 355 άλογα. Γεια σας. Γεια σας. Θα με βλέπουν εδώ, παιδιά, να κουνάω χέρια μόνος μου, να μιλάω μόνος μου, σου λέει, το καημένο είναι τρελό. Είναι τρελό το καημένο.